απαράδεκτες εικόνες μια ανάσα από το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής στη Νέα Λικαρνασσό. Σκηνικό ντροπή σε δημοτική έκταση, όπου ασυνείδητοι πολίτες εξακολουθούν να ρυπαίνουν το περιβάλλον με φερτά υλικά, μπάζα και ογκώδη αντικείμενα. Είναι ένας χώρος ο οποίος, όπως είπατε και εσείς, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες που έχουμε κάνει και τους τακτικούς καθαρισμούς που προχωρούμε, δυστυχώς είναι ένα σημείο απόμερο, θα έλεγα, του αστικού ιστού, που πολλοί ασυνείδητοι συμπολίτες μας εναποθέτουν κυρίως μπάζα ή και διάφορα οικοδομικά υλικά από καθαιρέσεις εργασιών οικοδομικών. Θα προχωρήσουμε και περαιτέρω σε απομάκρυνση και άλλων στοιχείων. Όμως αυτό το οποίο έχουμε συζητήσει και ως Δημοτική Αρχή είναι να λάβουμε πιο δραστικά μέτρα. Προφανώς θα ίσως να πρέπει να περιφραχθεί ο χώρος εκείνος, ώστε να μην μπορεί κανείς να εισέλθει. Την ανάγκη λήψης δραστικών μέτρων τονίζει ο Νίκος Γιαλιτάκης, καθώς ο επίμαχος χώρος κινδυνεύει, όπως είπε, να μετατραπεί και σε παράνομο καταβλισμό Αθήγκανων, με τον ίδιο να αναφέρεται και στα επόμενα βήματα για την αξιοποίηση του χώρου. Πάει να αναπτυχθεί και εκεί ένας παράνομος καταβλισμός, για τον οποίο θα νομίζω ότι θα πρέπει να αναλάβουν όλες τις ευθύνες στο πώς δημιουργούνται αυτά τα φαινόμενα. Υπάρχει θέμα και στο Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε να παραχωρηθεί ο αθλητικός χώρος που βρίσκεται μέσα σε αυτό το οικόπεδο σε σωματείο της πόλης μας, έτσι ώστε στον Ποσειδώνα συγκεκριμένα, έτσι ώστε θέλουμε να πιστεύουμε ότι με την διαρκή παρουσία πολιτών, οι οποίοι θα αξιοποιούν τον αθλητικό χώρο και άρα λοιπόν τη διαρκή παρουσία ανθρώπων εκεί, θα σταματήσει αυτό το παράνομο, η παράνομη δραστηριότητα. Την ίδια ώρα η Στέλλα Αρχοντάκη αναφέρθηκε στις καταπατημένες δημοτικές εκτάσεις στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού, περιγράφοντας τα προβλήματα που θα προκύψουν με το κτηματολόγιο το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Λογικά θα φαίνεται ιδιοκτήτης ο Δήμος και έτσι οι κάτοχοι σήμερα των ακινήτων δεν θα μπορούν να τα μεταβιβάσουν ή να κάνουν ό,τι άλλο θέλουν στα ακίνητά τους. Δεν θα φαίνεται ότι έχουν την κυριότητα. Και πρέπει να γίνει κάποια ρύθμιση νομοθετική, όπως αυτή του Δημοσίου, για να μπορέσουν αυτοί που είναι μέσα τώρα και τα νέμονται, τα κατέχουν, να μπορέσουν να έλθουν στην κυριότητά τους. Είναι διάφορες περιπτώσεις που εμπίπτουν σε αυτή τη διαδικασία. Οπότε για να μην χάσουν το σπίτι τους, θα πρέπει να καταβάλουν το ανάλογο αντίτιμο προς το οικοπαίδου. Μιλάμε για τις περιπτώσεις που είχαν παρακολουθεί στην τότε κοινότητα Λικαρνασσού. Στην τότε κοινότητα Λικαρνασσού, στην Πρόνοια, ή ακόμα είχαν πληρωθεί. Είχαν αγοραστεί από τους κατόχους. Πρέπει να περιμένουμε μια ιδιαίτερη ρύθμιση από τον Δήμο Ηρακλείου για τις περιπτώσεις αυτές. Τα οικόπεδα αυτά είναι ανταλλάξιμα. Έχουν δοθεί στη Μικρά Ασία και πήραν αυτά. Αυτό καθεστώς είναι πολλά χρόνια. Και αυτό που έχω να πω είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν ήδη πληρώσει πολλά χρήματα. Αυτά θα ξεπέσουν από κάπου.